Η εκδήλωση πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι, συνδιοργανώνεται με την περιφέρεια Χίου, με την Περιφερειακή Ενότητα Χίου. Πρόκειται για μια εκδήλωση για την οικογένεια Τρυπάνη και για την επιχείρηση κλώστου εφαντουργία συγκεκριμένα που είχαν στα άδανα της Κιλικίας στη Μικρά Ασία στις αρχές του 20ου αιώνα, κυρίως τα χρόνια από το 1900 στο 1920. Είναι Χιώτες. Είναι Χιώτες, ναι. Από τα Θημιανά. Α. Είναι σπουδαία οικογένεια. Ο γιος του Αθανασίου Τρυπάνη, του ιδρυτή της κλωστού εφαντουργίας, είναι ο Κωνσταντίνος Τρυπάνης, που έγινε Υπουργός Πολιτισμού επί κυβερνήσεως του Καραμαλή, του Κωνσταντίνου, ναι, Καραμαλή, στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Είναι η μεγαλύτερη βαμβακουργία στη Μικρά Ασία τα χρόνια εκείνα. Mm-hmm. Πρόκειται για μια τεράστια δηλαδή επιχείρηση, αλλά και επειδή είναι μια ταραγμένη εποχή με το κίνημα των Νεοτούρκων, με τη γενοκτονία των Αρμενίων, με το διωγμό των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία, έχει και πολύ μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον. Mm-hmm. Και η σχέση της επιχείρησης με την πληθυσμιακή ομάδα των Αρμενίων, των Αδάνων. Τα Άδανα ήταν μια πόλη στην οποία κατοικούσαν πάρα πολλοί Αρμένοι, 40.000 Αρμένοι σε πληθυσμό 70.000, και έχει μια ιδιαίτερη σχέση η οικογένεια Τρυπάνη με τους Αρμενίους, που τα περισσότερα θα σας τα πούμε. Οι οποίοι δουλεύαν εκεί προφανώς. Βέβαια. Εργάτες, ναι. Έμποροι βαμβακιού. Η αυλή τώρα τι ρόλο παίζει? Το 1909, θα το δείτε και στην εκδήλωση, να μην προχωρήσουμε, το 1909 γίνονται σφαγές των Αρμενίων, των Αδάνων, ναι, όταν σφαγιάζεται πάρα πολύ μεγάλο πλήθος Αρμενίων. Είναι ένα μέρος της γενοκτονίας που θα ακολουθήσει βέβαια έτσι πιο έντονη το 1915. Ναι. Και ωραία, θα τα ακούσουμε στην εκδήλωση. Θα τα ακούσετε στην εκδήλωση, ναι. Ναι. Τι απέγινε αυτή η βιομηχανία? Λίγο πριν το 1922, έφυγε από τα Άδανα μετά την ανακοχή, η περιοχή των Αδάνων ήταν στην επιρροή των Γάλλων, και μετά την ανακοχή των Γάλλων με τους Κεμαλιστές έφυγε, έτσι θα μπορούσαμε να πούμε, με τάξη κάπως, με ησυχία έφυγε από τα Άδανα και προσπάθησαν να οργανώσουν την ίδια επιχείρηση στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια. Δεν τα κατάφεραν όμως, γιατί μέσα σε λίγα χρόνια ο πατριάρχης, ας πούμε, της οικογένειας πεθαίνει, ο Αθανάσιος Τρυπάνης, ξαφνικά από καρδιά, και μάλιστα σταματούν τα επιχειρηματικά σχέδια. Αυτό τώρα, αυτή η εκδήλωση ή τα στοιχεία αυτά, τι σχέση έχουν με το δικό μας κρατικό αρχείο εδώ? Βρήκατε κάτι εδώ το που... Το αρχείο, έχουμε το αρχείο της επιχείρησης. Αυτό θα παρουσιάσουμε. Έχουμε το αρχείο της επιχείρησης των εργοστασίων Τρυπάνης, Πατήρ και Ι. Ο δωρητής είναι ο φίλος και εξαίρετος συνεργάτης των ΓΑΚ Αρχαίων Ομοχείου, ο κύριος Νίκος Κιουράνης. Αυτός μας το παρέδωσε. Φοβερό. Γιατί αυτό πότε όγκο έχει? Είναι 75 βιβλία, περίπου 40 φάκελοι αλληλογραφίας. Είναι ένα πολύ μεγάλο αρχείο. Και φανταστείτε ότι είναι ένα πολύ μικρό μέρος του, γιατί φυσικά δεν έχει διασωθεί όλο.